Το λόγο για τον οποίο σας έχουμε καλέσει έτσι κι αλλιώς, κύριε Λοβέρδε, ξεκινώντας από τα όσα ακούγονται και λέγονται τα τελευταία 24 ώρα περί αναδιάρθρωσης, έλεγα και πριν, συζητώντας με τον Γιάννη και με τον Παύλο, ότι το επιχείρημα όλων αυτών που αναφέρονται σε αυτά τα σενάρια είναι ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι ξένοι, δεν το είπε μόνο ο κύριος Σόιμπλε, το είπε και η κυρία Παπανδρέου. Επομένως, μπορούμε να την αποφύγουμε την αναδιάρθρωση ή απλώς την ξορκίζουμε? Κυρία Τρέμη, η αναδιάρθρωση στο τραπέζι της κυβέρνησης δεν υπάρχει ως θέμα. Για μας υπάρχει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο για το 2012-2015, για το οποίο θα μιλήσει αύριο ο Πρωθυπουργός και για το οποίο κλήθηκα ως Υπουργός Υγείας στο μέτρο που αντιστοιχεί στην υγεία. Να πω την γνώμη μου, παρότι είχα συμμετάχει στη διαμόρφωσή του. Ναι. Και ταυτοχρόνως και το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Παρένθεση, εσείς συμφωνήσατε στις περικοπές? Ναι, γιατί ακούμε ότι υπάρχουν άλλοι υπουργοί που λένε κάτι, όχι. Είναι κάτι που είχα πει και μάλιστα στους διαπιστευμένους του Υπουργείου εδώ και 15 μέρες, ότι εμείς έχουμε το 1.300.000.000 συνολική πολιτική προσπάθεια για το 2011. Αυτό θα συνεχιστεί και όλα τα επόμενα χρόνια, συν περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο. Το έχω πει, κυρία Τρέμη, αυτό εδώ και περίπου 15 μέρες. Άρα συμφώνησα ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο που μπορώ να περπατήσω ως Υπουργός Υγείας και μπορώ ακόμη και λίγο να το αυξήσω αν οι πολιτικές επιτύχουν που ακολουθούμε. Πάντως απάντηση στο πρακτικό ερώτημα δεν δώσατε, γιατί εγώ δεν σας ρώτησα αν το συζητάει η κυβέρνηση. Εγώ σας ρώτησα αν μπορούμε να την αποφύγουμε ή αν απλώς την ξορκίζουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ενεργοποιείται. Η κυβέρνηση θα μιλήσει με την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει αύριο. Αλλά πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, κυρία Τρέμη, εγώ δεν μπορώ να κάνω την οποιαδήποτε αναφορά. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον τομέα μου και να σας πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και θα πραγματοποιηθεί. Και επίσης μπορώ να πω, επειδή άκουσα και τι λέγατε λίγο πριν, το ζήτημα του περιορισμού του δημόσιου τομέα, που μπορεί και κάποιοι να το χλεβάζουν. Αλλά πάντως το ζήτημα του περιορισμού του δημόσιου τομέα, χωρίς να παρεμβούν γι' αυτό οριζόντιες πολιτικές, είναι κάτι που η Ελλάδα το οφείλει στον εαυτό της εδώ και κάποια χρόνια. Και κακώς δεν το έχει κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λοβέρδο. Όταν κάνεις αυτά και αυτά επιτύχουν, ακούστε με, όχι, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πριν εξειδικεύσουμε τα μέτρα περιορισμού της δημόσιας δαπάνης. Αυτοί που διακινούν το σενάριο της αναδιάρθρωσης... Είπα του δημόσιου τομέα, συνεπώς και της δημόσιας δαπάνης. Ναι. Μένω όμως στο προηγούμενο ερώτημα. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πάει υποχρεωτικά σε αναδιάρθρωση του κρέους της, ως βασικό επιχείρημα, ως πρώτο επιχείρημα, αναφέρουν την αίσθηση που έχουν ότι εδώ και μερικό καιρό, από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου για την ακρίβεια, η κυβέρνηση έχει μείνει από καύσιμο. Το επενήθηκε σήμερα και ο κύριος Τροσκάν. Είπε ότι, αγγλικά το είπε, out of steam, όπως λένε στα τρένα, όταν τα τρένα δεν έχουν πια καπνό για να συνεχίσουν να τρέχουν. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, ότι η Ελλάδα θα πάει σε αναδιάρθρωση, γιατί η κυβέρνηση που ξεκίνησε με μια φόρα το καλοκαίρι με κάποιες μεταρρυθμίσεις, από τα τέλη του 2010 έχει ξεμείνει από καύσιμο, έχει ξεμείνει από φόρα, δεν κάνει τίποτα. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν και πιστεύω, κύριε Τσίμα, ότι ο συνδυασμός αυτού του μεσοπρόθεσμου με τις αποκρατικοποιήσεις, αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί προοπτική για τη χώρα και αισιοδοξία και σε εμάς αλλά και στους δανειστές μας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και το έτος 2011 που τρέχει. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό, για τα στοιχεία του 2011, είχα πει ότι θα πρέπει να πούμε ακριβώς το τι συμβαίνει, και πράγματι κάθε Υπουργείο γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στον τομέα του και η κυβέρνηση το ξέρουμε συνολικά. Και για το 2011 η δικιά μας προσπάθεια θα είναι, μέσα από το μεσοπρόθεσμο που αφορά το 2012 και μετά, αλλά και τις αποκρατικοποιήσεις, να μπορέσουμε όλα αυτά ως μία δέσμη να τα αντιμετωπίσουμε, και αφού είμαστε πιστικοί να έχουμε και την πολιτική πρωτοβουλία. Η πολιτική πρωτοβουλία είναι στο χέρι μας, να είναι στην κυβέρνηση του Πασόκ και στην παράταξη του Πασόκ και να περπατήσει τη χώρα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Πάντως κάθε μέρα που ξυπνάω ακούω ότι έκλεισε ένα νοσοκομείο. Ναι, αλλά κύριε Πρετεντέρη. Δηλαδή, αν κλείσουν όλα, θα περιοριστούν πολύ δημόσια δαπάνη, δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το επιχείρημα και αν ήταν σωστό, θα ήταν και πολύ σοβαρή αιχμή εναντίον. Όμως, επειδή και εγώ τα ακούω αυτά και τα ακούω πιο πολύ από εσάς, έχω να σας πω, κύριε Πρετεντέρη, ότι μέσα στην τούρλα γίνονται και διάφορα ή ακούγονται διάφορα που ίσως να μην είναι και αλήθεια. Δηλαδή. Άκουγα το πρωί και χθες το βράδυ, μόλις γύρισα από το εξωτερικό που ήμουνα για θέμα παράνομης μετανάστευσης, χθες το βράδυ με ενημέρωσαν ότι αυτό που άκουγα από το απόγευμα, ότι δηλαδή έκλεισε το Αλεξάνδρα, διότι δεν μπορεί να κάνει εφημερία, διότι του λείπουν κρεβάτια και ιατρικό υλικό, ο κύριος Μουσιώνης, που είναι ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, έκανε επιτόπιο έλεγχο και ανακάλυψε 37 κρεβάτια.
Και άλλα 13 που ανακάλυψε σήμερα. Που ήταν διαθέσιμα, αλλά αυτά ανήκαν στον κύριο Πρετεντέρη και στον κύριο Τσίμα. Έτσι έλεγαν. Μακριά από μένα, σας... ξύλο, ναι, ναι. Με συγχωρείτε για τι εννοείτε. Να διευκρινίσετε τι εννοείτε. Όχι ως ασθενών, αλλά ανήκαν σε γιατρούς του νοσοκομείου και άρα... Τα παρωμένα γιατροί δηλαδή. Όχι για τους Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, όταν κάλεσε τη φαρμακοποιό του νοσοκομείου να της πει ποια φάρμακα λείπουν και αργότερα ποια υλικά τους υπόλοιπους, ανακάλυψε ο κύριος Μουσιώνης και επιβεβαιώνει η διοικήτρια του νοσοκομείου μετά ότι και τα φάρμακα υπήρχαν για την εφημερία και τα υλικά υπήρχαν για την εφημερία. Άρα, σήμερα από το πρωί είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε για ανύπαρκτο γεγονός. Άρα τι έγινε. Εγώ το λέω υπονόμευση αυτό, κύριε Πρετεντέρη, ανοιχτά. Από πλευρά των γιατρών εννοείται. Δεν είναι μόνο εκεί, δεν ξέρω. Τα κρεβάτια δεν ανήκουν στους γιατρούς. Όχι, υποθέτω δεν είναι ότι γράφανε λάθος οι δημοσιογράφοι. Ορίστε. Υποθέτω δεν είναι ότι γράφανε λάθος οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν θα ήμουν τόσο φτηνός, κύριε Πρετεντέρη. Άρα έχει το νοσοκομείο. Δεν θα ήμουν τόσο φτηνός. Κοιτάξτε, ο κύριος Μουσιώνης διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση την οποία του ζήτησα να μου την παραδώσει τη Μεγάλη Τρίτη. Και σας εγγυώμαι, κύριε Πρετεντέρη, ότι ως προς αυτό το θέμα. Γιατί τα νοσοκομεία δεν κλείνουν ούτε και πόλεμο αν έχουμε. Τα νοσοκομεία είναι ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι για να τα κλείνει οποιοδήποτε όποτε του καπνίσει και για λόγους μάλιστα ανύπαρκτους. Εγώ δεν έκανα κόντρα, ούτε ποτέ καταφέρθηκα εναντίον γιατρών, εναντίον ουδενός. Μιλάω για τις απαραίτητες πολιτικές. Όταν όμως έχουμε τέτοιο σύμπτωμα, ό,τι μου φέρει η ΕΔΕ την Τρίτη, εγώ αυτό θα το μεταφράσω καθόπως μιλάω το πειθαρχικό δίκαιο. Και δεν θα, υπάρχει σχέδιο, ούτε τον διοικητή του νοσοκομείου, ούτε κανέναν. Διότι, κύριε Πρετεντέρη, όταν σε βάζουν να διοικήσει ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεν σε βάζουν να μεταφέρεις τι σούπανε οι συνεργάτες σου, αλλά να έχεις άποψη εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια του τι συμβαίνει. Και λέω πάντα, όταν συμβαίνει κάτι σε ένα νοσοκομείο, ο πρώτος υπεύθυνος είναι ο διοικητής του, ο δεύτερος είναι ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Ο κύριος Μουσιώνης έκανε το καθήκον του. Άλλοι δεν το κάνανε. Την Τρίτη λοιπόν, τη Μεγάλη Τρίτη, θα κοινοποιήσω το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Και να σας πω και κάτι. Είναι λάθος που τόσο καιρό, είναι λάθος που τόσες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι τα κρεβάτια των νοσοκομείων δεν ανήκουν στον ελληνικό λαό, αλλά στον Τάκη και στον Πέτρο. Δεν ανήκουν λοιπόν στον Τάκη και στον Πέτρο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, τη διαδικασία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι δικηγόρος, κύριε Υπουργέ. Δεν τα ήξερα αυτά. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Και το αυτό έβγαλαν από την είναι... εφημερία. Συγνώμη, με άδεια κρεβάτια. Μπήκε μέσα ο Μουσιώνης. Ναι. Με συγχωρείτε. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και δέχομαι ότι έτσι είναι όπως το λέτε. Εάν δηλαδή αυτή όχι, τη στιγμή. Όχι, υπάρχει η ανακοίνωση της περιφέρειας. Δέχομαι ότι είναι έτσι. Η διοικήτρια του νοσοκομείου. Δέχομαι ότι είναι έτσι. Εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυκλώματα γιατρών που υπονομεύουν την δημόσια υγεία. Και κλείνουν τα δημόσια νοσοκομεία άνευ λόγου και αιτία. Υπάρχουν γενικώ κυκλώματα. Πολύ σοβαρό, κύριε Πρετεντέρη. Έχω ξεκαθαρίσει ότι στο Περιστέρι δεν θα γίνει ο κανά. Το έχω ξεκαθαρίσει στον Δήμαρχο, στην αντιπολίτευση, στους πολίτες όλους. Σήμερα και μια εβδομάδα τώρα με βρίζουνε γιατί πάω, λέει, τον Οκανά. Εγώ ετοιμάζομαι να ανοίξω το κέντρο υγείας. Και τους έχω διαβεβαιώσει ότι όχι τώρα, ποτέ δεν θα πάει ο κανά εκεί. Και μου ετοιμάζουν τέτοιο. Σήμερα επίσης ο πολύς διοικητής του Ωνασίου. Έμαθα ότι έβγαλε μία ανακοίνωση ότι θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου μέχρι τις 15 κάτι Απριλίου, τι λέει, αλλά από εκεί και πέρα και μέχρι τις 29 Απριλίου αυτό είναι αμφισβητούμενο. Όταν ο διοικητής αυτός έκλεισε μία χρήση με 26.300.000 ευρώ μέσα το Ωνάσιο και μου ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι και εκεί αναστάτωση. Λοιπόν, κύριε Βρεντεντέρη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα δηλαδή, που τα αντέχω. Ναι, αλλά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορώ τώρα, να τα αντέξω. Επειδή βάλατε και το θέμα τώρα. Να ρωτάμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτός τι έκανε. Είχε η χρήση 26 εκατομμύρια ζημιά και συνέχισε να. 26,3. Μάλιστα. Περσινή χρήση. Του δώσαμε 7,7 για φέτος. Μάλιστα. Και λέει τώρα φέρτε και τα 26,3 που είναι από πέρσι. Έχει βέβαια και το υπέρ του, εγώ δεν θέλω να τον αδικώ. Ότι πρόπερσι ήταν 31 εκατομμύρια μέσα, το μάζεψε κάπως. Αλλά μου έκανε σήμερα, μας έκανε σήμερα το φοβερό να βγάζει ένα χαρτί που να θέτει με υπονοούμενο, όχι ακριβώς, σε αμφιβολία τη μισθοδοσία των εργαζομένων εκεί. Την έθεσε, και, όχι, όχι, ναι, τι, ναι, τι, ναι, όχι και, ακριβώς και με υπονοούμενο, αυτό καταλάβαμε όλοι διαβάζοντας το συγκεκριμένο χαρτί. Να λέω μετά, προσέξτε, ούτε αυτό συμβαίνει εκεί, ούτε αυτό συμβαίνει εκεί. Δεν μπορεί σε 10 σημεία ταυτοχρόνως στο ίδιο θέμα. Τώρα κύριε Λοβέρδε, πέστε. Αλλά κυρία Τρέμη, είναι 132 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Και 5 που πήραμε από το ΙΚΑ, 137 και 2 το Αιγινήτιο και το Αρετέιο, 139. Ό,τι μπορώ κάνω. Μάλιστα. Ό,τι μπορώ θα τώρα κάνω. Τώρα για να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Όταν λέτε ότι μπορώ κάνω,
Να σας ρωτήσω γενικότερα, γιατί περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε στην υγεία πραγματικά, ξέρετε, πολλές από εκεί μα λέγατε. Πριν λέγατε για τις δημόσιες δαπάνες. Ναι, λέω το εξής. Έχετε να σας πω τις δημόσιες δαπάνες του 2009 για την υγεία. Περισσότερα από τη Γερμανία. Είναι γνωστό. Η ίδια με το Ηνωμένο Πολιτείο. Είναι γνωστό, αλλά δεν πρέπει να το μαζέψω, κύριε Τσίμα, αυτό. Δεν υπάρχει καμιά φορά. Όταν η χώρα κατρακυλάει. Σας ερωτώ αν έχετε, αισθάνεστε ότι έχετε. Όσο μπορώ, βέβαια. Έχετε μέσα στο υγειονομικό σύστημα, μέσα στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας, υπάρχει αποδοχή αυτής της ανάγκης να αλλάξει και να συμμαζευτεί. Ή έχετε απλώς κυκλώματα απέναντί σας που σας πολεμούν. Είναι κυκλώματα, μην τα βλέπετε με την έννοια αυτό. Εσείς και τα κυκλώματα δεν θα βγει πουθενά αυτό. Μην τα βλέπετε με την έννοια του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ δεν τα λέω έτσι. Εγώ λέω τους ανθρώπους όπως είναι. Υπάρχουν πράγματα καλή συνήθεια επί κάποια χρόνια, δεκαετίες. Υπάρχει και ένας παροξυσμός τα τελευταία χρόνια. Αυτό για να περιοριστεί θέλει δουλειά. Μάλιστα είπα όταν ήρθα εδώ. Γιατί συμφωνώ. Ήρθα τώρα εσείς μας λέτε ότι οι διοικητές των νοσοκομείων τους οποίους η κυβέρνησή σας διόρισε, ναι, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Όχι, δεν την κάνουν όλοι. Να σας πω κάτι. Μου έλεγε ένας, δύο, τρεις ιδιοκτήτες μονάδων του ιδιωτικού τομέα ότι τους πήρε 5 και 6 χρόνια να βρουν ειδικούς ανθρώπους στον τομέα αυτών. Νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο επειδή είσαι Πασόκ και έχεις και ένα πτυχίο να κάνεις τη δουλειά σου? Ναι, αλλά εδώ δεν χρειάζεται καθόλου μεγάλη ειδικότητα. Πρέπει να αποδειχθείς ότι είσαι καλός. Να μετρήσεις τα κρεβάτια και να βρεις ότι είναι 50 τα οποία είναι άδεια και δεν είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι πληθυντικός ιατρικής. Όχι, αλλά μάλλον πρέπει να έχεις εξειδικευμένη. Αυτό εμένα, εγώ είμαι από άλλο χώρο, δεν είμαι γιατρός. Με ξάφνιασε να έχω κρεβάτι ελεύθερο, αλλά να είναι αυτό του Γιάννη. Άρα να μην μπορώ να το διαθέσω στον ασθενή μου και τα παίξω. Τώρα και τελειώνει αυτή η ιστορία. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Όμως οι γιατροί και ο χώρος των νοσοκομείων, όχι όμως οι διοικητικοί τους υπάλληλοι, οι οποίοι με έναν απίστευτο τρόπο είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους εργαζομένους εκεί. Ίσως γιατί ξέρουν τι συμβαίνει. Ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στην προσαρμογή. Και νομίζω ότι οι δυσκολίες μου, κύριε Πρετεντέρη, θα είναι πολύ μεγάλες από εδώ και μπρος. Μάλιστα. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάθε μέρα άλλωστε διαχειριζόμαστε 10 κρίσεις σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συζήτηση.